Καταρχήν το παιδάκι είναι υπό την προστασία σας. Βεβαίως. Αμέσως απλώς να σας ενημερώσω ότι μόλις μας αναφέρθηκε το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, λειτουργοί μας μετέβηκαν και πήραν το παιδί, είναι υπό την προστασία μας όπως ορίζει και ο νόμος, και απλώς να σας διαβεβαιώσουμε ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση του συμφέροντος του. Αυτή η οικογένεια, αυτή η μητέρα και το παιδάκι της ήταν υπό την επίβλεψή σας? Είχαμε μία σύντομη συνεργασία στο παρελθόν. Όταν λέτε, πότε σταμάτησε αυτή η συνεργασία? Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Αναμένουμε να μας ενημερώσουν και εμάς οι αρμόδιοι λειτουργοί, οπότε θα ξέρουμε πιο μετά πότε ακριβώς ήταν η συνεργασία κτλ. Διακόπηκε πρόσφατα αυτή η συνεργασία? Όπως σας είπα, δεν γνωρίζω ακριβώς. Από ό,τι ξέρω... Ναι, η δική μας πληροφόρηση είναι εδώ μέχρι το Δεκέμβριο. Ήταν υπό την επίβλεψή σας? Η συνεργασία που είχαμε, από ό,τι γνωρίζω, ήταν στα πλαίσια οικονομικής βοήθειας. Στα πλαίσια... οικονομικής βοήθειας. Δηλαδή, δίνατε βοήθεια σε αυτή την οικογένεια. Mm-hmm. Δεν πήγαινε εκεί, στο αυτό το σπίτι, σε αυτή την τρόγλη, λειτουργός σας? Τι εννοείτε? Δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες για οτιδήποτε, για αυτά που μου λέτε. Ξέρετε τις συνθήκες μέσα στις οποίες πέθανε αυτή η γυναίκα? Όχι, δεν τις γνωρίζω, γι' αυτό δηλαδή και σας είπα, περιμένουμε ενημέρωση. Είναι ένα σπίτι σκουπιδότοπος. Δηλαδή σε αυτό το σπίτι δεν ξέρω αν έπρεπε να ζουν άνθρωποι και δεν ξέρω τι κάνει το γραφείο ευημερίας. Δηλαδή όταν αυτές οι υποθέσεις είναι μόνο καθαρά η οικονομική στήριξη που δίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους, διερωτάμε πού αλλού δίνεται βοήθεια. Ναι. Υπάρχει συνεργασία με τον λειτουργό. Όπως σας είπα, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή περισσότερες λεπτομέρειες και θα πρέπει να περιμένουμε την ανάλογη ενημέρωση. Το παιδάκι σε ποια κατάσταση ήταν? Το παιδάκι, από ό,τι γνωρίζω, εντάξει, το πήραν οι λειτουργοί και τώρα το χειρίζονται ανάλογα. Γιατί μάθαμε ήταν πεινασμένο. Είχε να αλλάξει το πανάκι του 3-4 μέρες. Δεν ξέρουμε πριν από πόσες μέρες πέθανε η μητέρα. Κύριε Νικητά, όλα αυτά διερευνούνται, ναι, και θα τύχουμε κι εμείς ενημέρωσης. Ναι, αλλά δεν ήταν υπό την επίβλεψή σας. Η στήριξη που δίνατε σε αυτή την οικογένεια ήταν καθαρά οικονομική. Δεν είχαμε οποιαδήποτε άλλα αιτήματα σχετικά. Ήταν η συνεργασία στα πλαίσια οικονομικής βοήθειας. Μάλιστα. Απλά διερωτούμαστε πού δίνεται βοήθεια, δηλαδή πού δίνεται συμβουλές, πώς καθοδικάτε τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε ή πώς παρεμβαίνει σε αυτές τις υποθέσεις στο γραφείο ευημερίας. Δεν ξέρουμε πότε διακόπηκε η συνεργασία που είχατε μαζί τους. Δηλαδή, αν μετά την διακοπή έμειναν στο έλεος του Θεού αυτοί οι ανθρώποι και πέθαναν από την πείνα, όλα αυτά θα μας τα απαντήσετε εντός της ημέρας? Κύριε Νικητά, μόλις έχουμε και εμείς την ανάλογη ενημέρωση, τότε θα μπορούμε και εμείς να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα. Μάλιστα, αυτοί που παίρνουν οικονομική βοήθεια, τους επισκέπτεστε? Βεβαίως. Πώς με αυτό το χάλι και με αυτή την κατάσταση πήγε λειτουργός σε αυτό το σπίτι? Δεν γνωρίζω περαιτέρω για την περίπτωση. Όταν θα έχω και εγώ την ανάλογη ενημέρωση, τότε θα μπορώ να σας απαντήσω. Στο παρόν στάδιο, είναι εκείνο που τίθεται προτεραιότητα για μας. Είναι αυτό το παιδάκι που βρέθηκε ξαφνικά μόνο του χωρίς τη μητέρα του και το έχουμε λάβει από τη φροντίδα και προστασία μας. Να φωνάζει, να καλεί σε βοήθεια. Και να τον ακούνε ευτυχώς κάποιοι και να ειδοποιούν την αστυνομία και τους γείτονες και να πάει εκεί το γραφείο ευημερίας. Δηλαδή στην Κύπρο του 2014 να αντικρίζουμε τέτοιες εικόνες και να πεθαίνουν άνθρωποι μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι το λιγότερο απαράδεκτο. Όπως σας είπα, δεν γνωρίζω ότι τις συνθήκες... Εμείς τις βλέπουμε, βλέπουμε την εικόνα μέσα από το διαμέρισμα. Δηλαδή δεν μπορώ να σας την περιγράψω, είναι γεμάτη σκουπίδια. Ναι. Σκουπίδια δηλαδή που ξεπερνούν το ένα μέτρο. Mm-hmm. Για να σας αντιληφθείτε κι εσείς την εικόνα που βλέπουμε όλοι και έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Mm-hmm. Άρα, περιμένουμε να πάρετε ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε.